επιστρέψαμε. Συμπληρώθηκε η ομάδα. Επιτέλους η Κλέλια τέλειωσε τις διακοπές της. Κλέλια, κανένα πρόβλημα. Είσαι η προσωποποίηση σωστού εργαζόμενου. Έρχεται 4 μέρες μετά στη δουλειά. Και πρέπει να την υποδεχτούμε για να μην συμβαίνει τίποτα. Εντάξει, τώρα καλά. Μια χαρά πέρασα. Ξεκουράστηκα. Έχει χαζινέρι σε παράπονο, Κλέλια. Όχι, κανένα παράπονο. Γέννησαν μπαταρίες. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες που σας έβλεπα και από το σπίτι στην τηλεόραση, ήθελα να έρθω γιατί ένιωθα αυτό το κενό. Κάτι μου έλειπε και επέστρεψα πολύ καλά. Ανανεωμένη. Καλά, είμαι καλά. Είδαμε, χάλια πέρασες διακοπές. Να σου πω κάτι. Γύρισες όλα τα νησιά, όλους τους κόλπους, όλες τις παραλίες της Ελλάδας. Κωνσταντίνα μου, τούτο είναι το προτέρημα όταν ο σύντροφος είναι από την Ελλάδα και ξέρει να οδηγάει στην Ελλάδα. Καλά, και εγώ είμαι από την Ελλάδα, αλλά δεν έχω 30 σπίτια να μείνω. Γι' αυτό πηγαίνω στο χωριό μου και δεν κουνιέμαι από εκεί. Να πάρεις το αυτοκίνητό σου και να γυρίσεις όλες τις παραλίες. Α, στο αυτοκίνητο κοιμόταν η κοπελιά. Όχι, πηγαίναμε και ερχόμασταν. Πηγαίνατε και ερχόσασταν. Πηγαίναμε και ερχόμασταν. Σε πόσα ξενοδοχεία περίπου μείνατε? Σε ένα. Αυτό το υπέροχο. Ναι. Είδαμε μέσα από τα social media. Αυτό. Τις υπόλοιπες μέρες τους γονείς του Πέτρου. Μια χαρά. Ένα κάθε φορά. Πέρασε καλά ο Πέτρος. Ένα ξενοδοχείο. Τι ωραίο στούτιο. Πόσο ωραία είναι τα μαλλιά σου. Βαλεντίνος μας. Ευχαριστώ πολύ. Τα νέα μας παιδιά εδώ που σας αγκαλιάζουν. Τι με κοιτάς έτσι. Αφού είστε νέα παιδιά στο σπίτι μας. Να αποκαλέσετε νέο παιδί. Νέα παιδιά στο σπίτι μας. Δεν κατάλαβα. Τέλεια μου, κορίτσι μου. Θα περάσουμε πολύ καλά. Σας υποδεχτήκαμε εδώ στο στούντιο και γίναμε μια παρέα για να ξεκινήσουμε τη σεζόν. Μάλιστα. Εσύ τώρα που ξεκίνησε η εκπομπή και τραγούδισε ο Παράδεισός μου και κοιτούσες έτσι την κάμερα, πού τα αφιερώνεις? Στο Παράδεισό μου, ρε παιδί μου. Σε ένα τοπίο παραδεισένιο. Σε μια θάλασσα, σε ένα βουνό, σε ένα. Το ξεχικό σου εκεί, ωραίο στο Μονιάκι. Ναι, εκεί το αφιερώνω. Πρέπει να είναι σε πρόσωπο, αναγκαστικά όχι. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και νεκτάριο, αλλά πρέπει να τα αφιερώσει στο σπίτι σου, κανένα πρόβλημα. Να γίνεται. Τόσο εύκολα ανάβει φωτιές, παρέες, σε σχέσεις, σε γάμους, τα πάντα. Τα πάντα. Δεν ξέρω πόσο συμπαθεί ο κόσμος στο σπίτι. Βλέπει μέσα στην καρδούλα μου γι' αυτό. Λοιπόν, επέστρεψε και το κλελιάκι μας. Έχουμε γίνει η παρέα που θα σας κρατήσει συντροφιά όλη τη χρονιά και όλη τη σεζόν.